Στην ψυχή του καλλιτέχνη, μέσα από αυτό που φτιάχνει, κατασκευάζει και δημιουργεί, παίρνει το δικό του το δρόμο, το δικό του ταξίδι. Το αγαπάει κάποιος που το βλέπει, το παίρνει σπίτι του, το βλέπει κάποιος άλλος, του γεννιέται μια απορία τι είναι αυτό, το βλέπει τελείως διαφορετικά από ότι το έχει πάρει αυτός που το αγόρασε. Και μετά έρχεται σε βρίσκει και θέλει να σε γνωρίσει από κοντά, να δει, ας πούμε, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης που το έφτιαξε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θαύμα μεγάλο. Δηλαδή, το ότι αυτή η προσέγγιση του ανθρώπου δεν τον γνωρίζεις και σε γνωρίζει μέσα από το έργο σου και έρχεται να σε δει ποιος είσαι, αισθάνομαι τυχερός. Γιατί μέσα από αυτή τη συζήτηση, μέσα από αυτή την κουβέντα που θα κάνω, θα πάω κι εγώ κάπου αλλού. Θα μου δώσει ένα ερέθισμα να συνεχίσω και να φτιάξω κάτι άλλο. Αυτό. Να δώσω ένα σώμα, ένα ζευγάρι που έχουν αγκαλιαστεί και δίνουν ένα φιλί. Και αυτό αμέσως, ας πούμε, έχει αρχίσει και μου φεύγει. Φεύγει από μένα και πάει κάπου αλλού. Αυτό είναι μαγεύει. Δηλαδή το αποτέλεσμα που βλέπω, ας πούμε, στο τέλος, είναι ούτε κι εγώ το ήξερα τι θα γίνει. Αυτό είναι μια γοητεία μεγάλη για μένα. Μαγεύομαι, κάθομαι και το κοιτάω. Α, λέω, κοιτάζω και τις πρώτες γραμμές που έχω κάνει και είναι τελείως διαφορετικό. Θέλω πολύ να έρθεις να δεις αυτό που κάνω κι εγώ, γιατί εγώ, εντάξει, έκανα μια εισβολή, συγγνώμη. Ήταν εισβολή, δηλαδή μπήκα, περνούσα... Πολύ ευχάριστη. Ευχαριστώ πολύ. Στο να προσεγγίσουμε την εξέλιξή μας από ένα ερέθισμα ή από μια έμπνευση. Δηλαδή, εγώ μπορώ να κοιτάξω ένα δέντρο, να δω ένα φύλλο και μέσα από το φύλλο που πέφτει το φως να σχηματιστεί μια εικόνα και να με πάει τελείως αλλού. Δηλαδή, από το δέντρο να γίνει κάτι άσχετο, δηλαδή να γίνει ένας άνθρωπος. Πόσος χρόνος απομένει? Πόσος χρόνος παραμένει άδειος για να χωρέσει κάτι άλλο? Το σώμα πεινάει. Η σάρκα απαιτεί. Και ο νους αγχωμένος. Πόσος χρόνος περιμένει να ξοδευτεί στη σύλληψη μιας ιδέας? Όχι. Δεν υπάρχει χρόνος. Οι ρίζες της ιδέας αδύναμες. Οι ιδέες δεν έχουν καν ρίζες. Πού χωράει η τέχνη μέσα σε μέρες τόσο ασφιχτικά γεμάτες? Πού να βρει το χώρο και το χρόνο κάποιος που είναι καλλιτέχνης? Για πρώτη φορά θα ανακαλύψω ότι έζησα τη ζωή μου μέσα σε αυτό το μικρό ξενοδοχείο, με ένα ψεύτικο όνομα, χωρίς φίλους ή γνωστούς ή κανενός είδους σχέσεις, για 25 ολόκληρα χρόνια. Ο νους ατενίζει παράξενα τοπία, αιώνια σχήματα και οι έννοιες αναπηδούν έξαφνα, θυμίζοντας μια άλλη κατάσταση, όπου όλοι σαν ανοιχτά αγκία αφουγκράζονταν τις δονήσεις. Oh.